Ενώ έχουμε δει το 5x5 που πραγματικά έχει γίνει χαμός με την παρουσίαση, θα μπορούσε εσύ να το παρουσιάσει αν σου γίνονταν πρόταση. Εντάξει, ναι, εντάξει, με ένα δικό μου τρόπο σίγουρα. Αλλά ναι, ναι, μπορεί να το έκανα. Σε είχαμε δει στο παρελθόν επί δύο φορές στο Your Face Sounds Familiar. Αν ξαναγινόταν ή το ίδιο ή κάτι παρόμοιο, θα σε ενδιέφερε? Στην παρούσα φάση που γίνονται τόσα σεριάλ, θα με ενδιέφερε να κάνω κάτι πιο κοντά στο σεριάλ. Με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν στην ταινία The Bachelor. Ακούσαμε πρόσφατα ότι πρόκειται να μπει στο Netflix. Αλήθεια. Να, ναι, μπράβο, θα μπει στο Netflix, σωστά. Θέλω τα συναισθήματά σου γι' αυτό, που ξεκινά το διεθνές ταξίδι. Τι να σου πω, το περιμέναμε πώς και πώς, μωρέ, η αγορά αυτή να ανοίξει κάπως, να, οι ελληνικές ταινίες να ταξιδέψουν και στο εξωτερικό, να μπουν σε πλατφόρμες όπως το Netflix που θεωρείται από τις πιο σημαντικές. Λατρεμένο και το Μαέστρο που μπήκε, το ωραίες δουλειές να μπαίνουν στις ελληνικές τηλεόρασεις, να μπαίνουν μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες. Τώρα το θέμα είναι και πόσο θα αντέξουν, ξέρεις, και πόσο θα ταξιδέψεις και μέσα στην ίδια την πλατφόρμα. Σε συναντάμε στις πρόβες για την επιθεώρηση που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο καιρό, της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Αισθάνομαι πολύ χαρά, πολύ περηφάνεια που είμαι δίπλα σε τόσο μεγάλους ηθοποιούς, τόσο σημαντικούς ηθοποιούς. Α, θα είναι στην παράσταση της Δήμητρας Παπαδοπούλου που λέμε ότι όχι τι ξαναζούμε, ζούμε. Μπράβο. Και έχει ηθοποιούς που το κάστ είναι φοβερό, ένας και ένας όλοι. Τεράστιο και πάει και πάρα πολύ καλά τις προηγούμενες χρονιές. Άστα αυτά, εδώ μιλάει για τον Bachelor, έχετε γίνει πια... Βέβαια, άκουσα που είπε ότι το περίμενε η Ελλάδα να ταξιδέψει έτσι όπως μπήκε το Μαέστρο, σιγά σιγά να αρχίζουν να πηγαίνουν όλοι στην πλατφόρμα. Βέβαια μετά, εννοείται πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπαίνει μία ταινία ή μία σειρά ελληνική εκεί, αλλά είναι και εκεί. Το τι χαμούλι θα κάνει, να το πούμε έτσι. Σημασία έχει αυτό που παραδέχτηκε ο ίδιος, είναι ότι μετά το Μαέστρο άνοιξε ο δρόμος. Και πλέον δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό και κοιτάνε, βλέπουν πέφτω μάτι τους και σε ελληνικές παραγωγές. Να πάμε λίγο στο τηλεπαιχνίδι, αν θα το παρουσίαζε ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι θα του τέριαζε πάρα πολύ το να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι. Είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να το υποστηρίξει απόλυτα. Δηλαδή... Το 5x5 που λέγαμε τόσο καιρό που συζητάμε. Ακούμε και το ακούμε, ναι. Κοίταξε, ακούσαμε πρόσωπα και πρόσωπα να περάσουν από αυτό το casting. Δεν ακούσαμε το πρόσωπο. Ναι. Εντύπωση μου κάνει, γιατί είναι πραγματικά υπερταλαντούχος, έχει χιούμορ, μπορεί να κάνει πρόζα, μπορεί να κάνει χιλιάδες πράγματα. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει μπει ακόμα. Είναι πολύ επικοινωνιακός. Βέβαια. Λέει το παρουσιάζει αυτός τελικά και μένουμε όλοι. Κάτσε να το παρουσιάσει κάποιος πρώτα, γιατί πολλά έχουν ακούσει στο σοκού. Έχουν ακουστεί μέχρι και ότι θα. Μπορεί να παγώσει, έχουν πει. Εμείς το ψάχνουμε, το ρεπορτάζ τρέχει. Έχουμε στείλει ομάδα και το ψάχνει ήδη. Θα περιμένουμε να δούμε. Εμείς τον πιστεύουμε πάρα πολύ. Να δούμε αν θα κάνει τελικά το παιχνίδι ή όχι.